πάνω μου φίλο και συνεργάτη, νέο executive, κύριο Διονύση Φιλόπουλο. Παππούς, καλώς για παππούς. Ακουγόμαστε. Ωραία. Εδώ είναι ο Δήμιός μου, 5 λεπτά. Λοιπόν, επειδή αυτό μου την έδωσε τα 5 λεπτά και επειδή είναι συνέδριο αποφάσεων, ο κύριος Κωτής δεν πρέπει να είναι εδώ. Δηλώνω ότι στο επόμενο συνέδριο θα είμαι crown. Μόνο και μόνο από το χρόνο, έτσι. Μου την έσπασε με το χρόνο. Χάρισμα 5 λεπτά. Λοιπόν, ποιος θεωρεί τον εαυτό του όμορφο? Έσω έξω. Ποιος θεωρεί τον εαυτό του πολύτιμο? Πολύ ωραία. Όλες τις όμορφες και τις πολύτιμες και όλους τους όμορφους και τους πολύτιμους σας καλωσορίζω στην αριστοκρατία της προσπάθειας. Σας καλωσορίζω στην αριστοκρατία της προσπάθειας. Τι εννοεί ο ποιητής? Το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Σπρώχνουμε προϊόντα, γράφουμε πακέτα, να βάλουμε ανθρώπους μέσα. Τι πραγματικά κάνουμε, έχετε αναρωτηθεί? Ωραία απάντηση, άλλη. Τέλεια. Το κυριότερο, παιδιά, είναι ότι συνάπτουμε επαγγελματικές σχέσεις με κοινό σκοπό για να πετύχει ο καθένας το στόχο του. Ανθρώπινες σχέσεις δεν συνάπτουμε, είτε με πελάτες είτε με συνεργάτες. Ωραία. Για να πετύχει ανθρώπινη σχέση, τι χρειάζεται, τι απαιτείται? Επικοινωνία. Επικοινωνώ, παίρνω μέρος. Κοινωνώ σημαίνει παίρνω μέρος. Άρα, το σπουδαιότερο κομμάτι για να πετύχουμε σε αυτήν την επιχείρηση είναι η επικοινωνία. Ποια είναι τα τρία βασικά στοιχεία της επικοινωνίας? Να εμπνέει σεβασμό. Να σου έχουν εμπιστοσύνη. Και το τρίτο θα τα αφήσω για το τέλος. Το τρίτο κομμάτι. Τώρα, πώς πετυχαίνουμε? Ο κοινός σκοπός ποιος είναι? Να βελτιώσουμε την υγεία των συνανθρώπων μας και των άλλων. Και τη δική μας. Σωστά. Ωραία, πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Με τα προϊόντα. Χρειάζεται, πιστεύετε, να διαβάσουμε τα προϊόντα σωστά? Ναι. Περιγραφή προϊόντος. Ωραία. Σου λέει ο άλλος, έχω άγχος. Τι του δίνεις? Βίβα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σου λέει, τι, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ? Ωραία. Ακόμα περισσότερο, αν διαβάσετε λίγο ακόμα, το λέω πολύ σύντομα, αλλά αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει, βλέπει κάποιον με κατάθλιψη. Τα περισσότερα ποσοστά σερωτονίνης, που βοηθάει να μην έχεις κατάθλιψη, παράγονται στο έντερο. Όταν λοιπόν κάποιος σου πει ή του διαπιστώσει ότι έχει κατάθλιψη, βοήθησε τον εμένα ζηνομπιώτικ, πέρα από το βίβα. Όταν του φτιάξεις την κινητικότητα του εντέρου, τότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Άρα, αν γνωρίζουμε τα προϊόντα, εμπνέουμε σεβασμό. Μας εμπιστεύεται ο άλλος? Πολύ ωραία. Το επόμενο κομμάτι. Πώς ανοίγεις μια συζήτηση? Είσαι στημένος για να τον βάλεις ή πας να καλύψεις την ανάγκη του? Είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε στο κομμάτι της ασθένειας, ότι τον απασχολεί. Ένα από αυτά που λειτουργήσανε στην αρχή, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησα για πελάτες ήταν ο φίλος μου Στέλιος. Και μου λέει, τη μοιραία ερώτηση, τι κάνεις? Του λέω, Στέλιο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, αλλά προσπαθώ να μην το δείξω για να μην τρομάξω κόσμο. Μου λέει, γιατί? Μου λέει, με κάποιους φίλους ανακαλύψαμε καινοτόμα προϊόντα εχμή στην τεχνολογία της υγείας, όπου με φυσικό τρόπο επεμβαίνουμε σε κυταρικό επίπεδο και μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας και τους φίλους μας. Ζιπ, νιέντε, νάδα, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ρε μου λέει, τι κάνετε? Καταλαβαίνετε την απάντηση. Το αποτέλεσμα ήταν γύρω στους 15 πελάτες μόνο από το Στέλιο.
15 πελάτες προϊόντα. Ωραία. Είσαι με ένα γιατρό. Συντομεύω γιατί τελειώνει ο χρόνος. Είσαι με ένα γιατρό. Με έναν επιστήμονα υγείας, διατροφολόγο, οτιδήποτε. Πώς το ανοίγεις τη συζήτηση? Αν υπήρχε φυσικός τρόπος να βελτιώσεις την υγεία των ασθενών σου σε κυταρικό επίπεδο, θα είσαι ανοιχτός να ακούσεις. Με το φάρμακο επεμβαίνεις στο αίτιο ή στο σύμπτωμα? Αν σε βοηθήσω εγώ να επέμβεις στο αίτιο. Το τρίτο κομμάτι, για να είμαι γρήγορος, παιδιά, έχει μετρηθεί σε ένα πείραμα με 25.000 ανθρώπους ότι η ενέργεια που εκπέμπουμε και που είναι η πιο δυνατή στον κόσμο, ξέρετε ότι είμαστε ενέργεια. Ποια λέτε ότι είναι? Της αγάπης. Είναι 4.000 φορές ισχυρότερη από την αγάπη. Της αυθεντικότητας. Όταν μου είπαν κάποιος, θες να πουλήσεις προϊόντα? Ναι, αν καλύψω τις ανάγκες σου. Όχι να σου σπρώξω. Οπότε, επειδή αν βάλετε αγάπη σε αυτό το κομμάτι, θυμόσαστε στην προηγούμενη ομιλία μου είχα πει νοιάζομαι, μοιράζομαι. Ξέρω ότι μας τρώει να κάνουμε το αποτέλεσμα, να πετύχουμε τους στόχους που λέει ο Θοδωρής. Ωραία όλα αυτά. Αν δεν πας όμως με καρδιά στον συνάνθρωπό σου, ο συνάνθρωπός θα το καταλάβει. Το 50% και πλέον της μη επιτυχίας είναι επειδή άλλος καταλαβαίνει ότι θέλει να τον χρησιμοποιήσεις. Οπότε ας βάλουμε καρδιά, γιατί πρόκειται για το κομμάτι της υγείας, και να συνοψίσω στο κομμάτι τι ακριβώς κάνουμε. Αγγίζουμε ψυχές να ισορροπήσουν τον οργανισμό τους και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους τόσο στην υγεία όσο και στην τσέπη τους. Στο μεταξύ εμείς εξελισσόμαστε. Αν το επιλέξουμε. Σας αγαπώ πολύ. Να είστε ευλογημένοι.